οι φίλοι. Κάθε φορά που συναντούσαμε τον Γιάννη Ρίτσο, εδρεωνόταν μέσα μου η εντύπωση πως βρισκόμουν μπροστά σε μια μορφή της κλασικής αρχαίας Ελλάδας. Αρχίζοντας από την εξωτερική του εμφάνιση, ωραία χαρακτηριστικά, σώμα ευθύτενες, φροντισμένο στις λεπτομέρειες, καλοκτενισμένα μαλλιά, μικρό φρεσκοσχηματισμένο μουσί, δάχτυλα πιανίστα με περιποιημένα δάχτυλα, περιποιημένα νύχια, μάτια ολοκάθαρα, γαλαζοπράσινα, που στυλώνουν τον πάνω σου γεμάτα προσοχή και συμπάθεια. Και η φωνή του την έχω ακόμη στα αυτιά μου, καθαρή, ήρεμη, με κάθε λέξη να βγαίνει στρογγυλή από το στόμα, σαν από το στόμα επαγγελματία της εκφοράς του λόγου, με απέραντο σεβασμό για την μητρική γλώσσα. Τον ίδιο σεβασμό που έδειχνε και στα γραπτά του κείμενα. Γράμματα καλλιγραφημένα, του καθένα ένα μικρό κουτσιδέχνημα. Τέταρτος όροφος. Μας υπενθύμιζε από ψηλά καθώς μπαίναμε στην είσοδο της σεμνής πολυκατοικίας, στη λαϊκή συνοικία του Αγίου Νικολάου. Απέναντι το δημοτικό σχολείο, δίπλα το αρθοπολείο και το υποδηματοπολείο. Μια τυπική λαϊκή γειτονιά. Τέταρτος όροφος. Μας περίμενε έξω από το ασανσέρ, κομψότατο πάντα ντυμένος, μας φιλούσε στα βρωτά και το άρωμά του πάντα το ίδιο, πάκορα πάνη. Μας αγκάλιαζε κι αυτό. Μας οδηγούσε στο καθιστικό, που ήταν ουσιαστικά ολόκληρο το σπίτι. Χολ, τραπεζαρία, σαλόνι, διάδρομος. Είχαν γίνει όλα ένα, εκτός από το υπνοδωμάτιο του. Όλα τα κάμισα με βιβλία. Γλυπτά, πέτρες, ζωγραφισμένες από τον ίδιο. Βυζαντινές εικόνες, πίνακες. Έρχεται στο μυαλό μου ένας μεγάλος Άγιος Σεβαστιανός του φίλου του του Τσαρούχη, που ορθανόταν πίσω από τον πυλί καθώς καθόταν απέναντί μας. Ένα σπίτι μουσείο, με μεγάλη αντίθεση από την πλαϊκή γειτονιά που βρέθηκε. Τα βιβλία του που έφταναν σε μεταφράσεις από όλο τον κόσμο κάλυπταν στα τραπέζια της καρέκλης, το πάντο, τα πάντα. Στο φόντο, χαμηλή μουσική, Μπαχ και άλλη προκλασική, ιδιαίτερη αδυναμία στο πιβάλι. Και άρχιζε η συνομιλία πάντοτε από την ερώτηση, τι κάνει η αγαπημένη μου κύκλωση. Τα δύο ταξίδια που έκανε στο νησί μας, το ένα το 1979, στα 70 του χρόνια, και το άλλο το 1989, στα 80 του χρόνια, τον έφεραν ακόμα πιο κοντά στην Κύπρο, που ήταν πάντα στην καρδιά του. Τόσο πολύ, που λίγο μόνο μετά την εισβολή μας είχε εμπιστευτεί σε χειρόγραφο με εκείνα τα κομψοτεχνήματα γράμματα του, τον υπέροχο ύμνο και θρήνο για την Κύπρο, που δεν πρέπει να λείπει από κανένα κυπριακό σπίτι. Να το πάρετε στο νησί. Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω, το ελάχιστο, μας είπε ο κομμένος. Μας ρωτούσε για όλα, είχε μια περιέργεια παιδιού, για την πολιτική κατάσταση, για το ότι συγκρινέβαινε στον κόσμο. Τα ενδιαφέροντά του, όπως και των αρχαίων Ελλήνων κλασικών, δεν περιορίζοντας την καθημερινή του ενασχόληση, ούτε καν μονάχα στη λογοτεχνία. Το θέατρο, η μουσική, ο χορός, υπήρξε και ο ίδιος χορευτής ένα διάστημα, η φιλοσοφία, η ζωγραφική, ο κινηματογράφος, η σύγχρονη και αρχαία ιστορία, για όλα ήταν ενημερωμένος. Από τον αρχαίο κόσμο ανάσαρνε στοιχεία και τα τοποθετούσε στη σημερινή εποχή. Το έργο του είναι σπαρμένο με αναφορές στην αρχαία Ελλάδα. Δεν παρέλειπε όμως να ενδιαφερθεί και για την προσωπική μας ζωή, για τη δουλειά μας, για τα παιδιά μας. Άκουγε με προσοχή και δεν έβαινε να προσθέσει κάτι, να συμπληρώσει, πάντοτε με την ευγένεια και τη γενναιοδορία του μεγάλου. Φίλη ποιήτρια μου έλεγε πως κάποια φορά έδειξε στο Ρίτσο ένα ποίημα της και εκείνος κάθισε μια-δυο ώρες μαζί της, δούλεψε μαζί και εκείνο το ποίημα το δούλεψε λες και ήταν δικό του. Εμείς από τη μεριά μας το ρωτούσαμε για τα νέα του βιβλία. Κάθε φορά είχε και κάποιο καινούριο να μας χαρίσει. Έγραφε, έγραφε
και μετά συνέχισε το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ που έπαιρνε το βραδινό. Έγραφε σε τετράδια, σε μπλόκα αλληλογραφίας, σε περιθώρια εφημερίδων, ακόμη και σε κουτιά του τσιγάρου. Όταν μια μέρα θα δουλέψω, νιώθω πως δεν έζησα, μας έλεγε. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που δεν ταξιδεύω. Δεν μπορώ να χάνω χρόνο από τη δουλειά μου. Με καλούνε παντού σε συνέδρια, με καλούνε σε παρουσιάσεις του έργου μου. Δεν αποδέχομαι. Από τη μια η υγεία μου δεν με επιτρέπει, από την άλλη ο χρόνος μου είναι τόσο περιορισμένος. Έχουν όμως την καλοσύνη οι φίλοι μου και μου στέλνουν τις κριτικές και τα άρθρα που γράφουν, καθώς και τα βιβλία μου μεταφράζουν. Μας έδειχνε τις μεταφράσεις που έφταναν από όλο τον κόσμο, η εκδόση μια καλύτερη από την άλλη, φιλοτεχνημένες από σπουδαίους καλλιτέχνες. Μια φορά που είχαμε βρεθεί εκεί, μόλις είχε φτάσει μια ισπανική έκδοση, ζωγραφισμένη ολόκληρη, με υπέροχα έργα τέχνης. Τα βιβλία του μεταφράζονταν το ένα μετά το άλλο. Η φήμη του Έλληνα αγωνιστή ποιητή, που ταλαιπωρήθηκε τόσα χρόνια στις φυλακές και στις εξορίες, απλωνόταν από ήπειρο σε ήπειρο. Ήταν όμως και η εκτίμηση που του είχαν μεγάλοι ποιητές, όπως ο Πάπε Νερούτα, ο Ναζίν Χικμέτ ή ο Λουί Αραγκόν, που τον είχε αποκαλέσει το μεγαλύτερο ποιητή του αιώνα. Όταν γνωριστήκαμε καλύτερα, μας ξενυχόταν και για την προσωπική του ζωή. Γεννήθηκε στη Μονεβασιά, σε πολύ εύκολη οικογένεια, που κάποια στιγμή καταστράφηκε οικονομικά και παιδί ακόμη, ο Γιάννης ρίχτηκε στο ιδιοπάλι για να επιβιώσει. Ενώ παράλληλα έγραφε ασταμάτητα και δημοσίευε σε περιοδικά της εποχής. Έχει μείνει πλαστική φράση που είχε πει για τον νεαρό τον Ρίτσο ο Κωστής Παλαμάς. Να παραμερίσουμε, ποιητή, για να περάσεις. Δεμένος πολύ με την οικογένεια, υπέφερε με τους συνεχείς θανάτους και την δυστυχία που την μάστησε. Οι μισοί στην οικογένειά μου πέθαναν από φυματίωση, μας έλεγε. Και οι άλλοι μισοί βρέθηκαν σε άσυλα ψυχοβαθμού. Και εγώ ίδιος ταλαιπωρήθηκα σε ολόκληρη τη ζωή μου από τη φυματίωση. Πέρασα χρόνια και χρόνια σε σανατόρια, πλάι σε κρεβάτια με υπηθανάτα. Η ποίηση, έλεγε. Η ποίηση είναι ο καλύτερος γιατρός. Σε κάποια επίσκεψή μας στο σπίτι του είχε έρθει και ο προσωπικός του γιατρός για να με εξετάσει, μιας και πρόσφατα είχε βγει από το νοσοκομείο. Ο γιατρός το μάλλωνε για τα 3 πακέτα τσιγάρα την ημέρα που κάπνισε. Ο Ρίτσος χαμογελούσε. Φαίνεται πως οι πνεύμονές μου έχουν ατσαλωθεί από την πολύχρονη φυματίωση και δεν πτωούνται από τον καπνό, είπε. Και ο γιατρός θαύμαζε την δράση του. Τον είχαμε βρει σε κακά χάλια από τον Πυρετό μας είπε και καλέσαμε πρώτες βοήθειες να τον πάμε στο νοσοκομείο. Αρνήθηκε να ανέβει σε φορεία, αρνήθηκε να ανέβει στο τρόπο κάθισμα. Περπάτησε μέχρι το αμάξι και στο νοσοκομείο διέσχιζε τους διαδρόμους μέχρι το θάλαμο. Και όταν δοκιμάσαμε να τον βάλουμε στο δωμάτιο μόνο του και πάλι αρνήθηκε. Κατηγορηματικά, ήθελε να μείνει στο μεγάλο θάλαμο με όλους τους ασθενείς για να έχει παρέα. Καθώς μιλούσαμε, ο Ρίτσος σηκωνόταν. Αν ήταν εδώ η φαλίτσα, θα με μάλλωνε τόση ώρα και δεν σας κέρασα. Παρά τις διαμαρτυρίες μας, χανόταν στην κουζίνα και επέστρεφε με γλυκό του κουταλί και κρύο νερό. Το έχει φτιάξει η φαλίτσα στη Σάμ. Μου το έφερε η καημένη. Έρχεται κάθε τόσο και μου συγγυρίζει. Οι γυναίκες μου με αφήνουν μόνο για να δουλεύω απερίσπαστα. Η φαλίτσα στη Σάμ. Η Έρη, η κόρη μου, σπουδάζει στο εξωτερικό. Η γυναίκα μου, η Φαλίτσα, είναι γιατρός και ασκούσε το επάγγελμά της στη γενέτειρά της στη Σάμ. Ο Γιάννης την ακολουθούσε εκεί τα καλοκαίρια. Έκανε τα μπάνια του και μάζευε τις πέτρες του για να τις ζωγραφίσει. Ύστερα γύριζε πάλι στην Αθήνα του. Ό,τι και να λένε για την Αθήνα, τον έχω στα καυσαέλια, η κίνηση, τα σκουπίδια, εγώ την αγαπώ. Την αγαπώ όπως ακριβώς είναι. Είναι η Αθήνα μου. Για μένα είναι η πιο όμορφη πόλη του κόσμου. Και όταν μου λένε πώς μπορείς να εμπνέεσαι μένοντας διαρκώς σε ένα μέρος, τους απαντώ. Ζω σε μια πόλη που οι ανάσες του παρελθόντος είναι ζεστές γύρω μας. Όπου και να στραφείς βρίσκεις θέματα για ποίηση. Στα αρχαία γράμματα, αλλά και στους σημερινούς ανθρώπους. Στην αρχαία φιλοσοφία, αλλά και στους σύγχρονους αγώνες. Στις βυζαντινές εικόνες, αλλά και στα μάτια των παιδιών, στο σχολείο απέναντι.
είπα, ο Ρίτσος κατά μεγάλη εξαίρεση, γιατί δεν έκανε ταξίδια, ήρθε στην Κύπρο δύο φορές. Την πρώτη το 1979 και οι πιο παλιοί λεμεσιανοί πρέπει να θυμούνται τη λαοθάλασσα που πλημμύρισε το Δημαρχείο μας, όπου τον τίμησε ο τότε Δήμαρχος Φώτης Κολακίδης. Τέτοια ήταν η συγκίνηση του ποιητή, που δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ και αναγκαστήκαμε να τον εφοδιάσουμε με κάποια φάρμακα για να χαλαρώσει. Οι Κύπροι, άνθρωποι γραμμάτων, τον φιλοξένησαν θερμά στο Κούριο και μετά στη Λευκοσία. Θα αναφέρω έναν ανέκδοτο από την επίσκεψη του Ρίτσου στο Τσακυλιαρό, όπου σε ένα φτωχικό προσφυγικό κατάλημα έμενε ο διαλεκτικός μας ποιητής, Παύλος Γιασίδης. Ο βραβοφόρος ποιητής υποδέχτηκε εγκάρδια τον μεγάλο φιλοξενούμενο. Ο Λουχάνερο όμως βρισκόταν στην εγκατάσταση αμηχανίας. Κάποια στιγμή, σε ένα ξέσπασμα ειλικρίνειας, του λέει: «Κύριε Ρίτσο, πρέπει να σου πω πως ξέρω πως είσαι μεγάλος ποιητής, αλλά δεν σκευάζω τα ποίηματά σου, γιατί φοβούμαι έμπατε ξεχάσω τη γλώσσα μου». Ο Λιασίδης, ως γνωστόν, έλεγχε αποκλειστικά στην κυπριακή διάλεκτο. Ο Ρίτσος φυσικά το χάρηκε αυτό το ανέκδοτο και το έλεγε συνέχεια ύστερα. Τη δεύτερη φορά που ήρθε στο νησί ο Ρίτσος, το 1989, τον τίμησε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου. Όλα εκείνα τα θυμήματα από την Κύπρο, τα χρυσά κλειδιά, τις πλάκες, τις φωτογραφίες, αλλά και τα βιβλία των Κυπρίων δημιουργών, τα φύλαγε με στοργή σε μια γωνιά του σπιτιού του. Ελπίζω να βρίσκονται τώρα στο μουσείο που έγινε στη Μονοβασιά. Ένας φίλος που επισκέφθηκε πρόσφατα την Ελλάδα, την Πελοπόννησο, μου έλεγε ότι είναι ένα υπέροχο μουσείο εκεί, στο σπίτι μου που έζησε τα παιδικά του χρόνια ο Ρίτσος και έχει όλα τα ενθυμήματα. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σε χαρώ ιδιαίτερο στην Ελένη και τον Γιάννη για την ωραία πρωτοβουλία τους, να μας θυμίσουν εμάς τους Λεμεσιανούς τον ποιητή της Ρωμιοσύνης. Συγχαίρω ακόμη όλους τους άλλους που συμμετέχουν στην όλη δουλειά. Την Αντιγόνη, που τη θυμόμαστε που μαζί με την Αίνη στην μητέρα της τη Λίνα μας, διάλεξε με προσοχή τους στίχους του Ρίτσου για τις φωτογραφίες στην έκθεση της τότε και επειδή ξαναβλέπουμε τώρα με μεγάλη συγκίνηση. Το Λούι για τα ωραία ποίηματα που έγραψε και τους φίλους που ήρθαν από τη μακρινή Αυστραλία για να τιμήσουν τον ποιητή μας. Είμαι σίγουρη πως από εκεί ψηλά που βρίσκεται παρακολουθεί και χαίρεται.